Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο πλαίσιο των περιοδιών που πραγματοποιούμε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στο Ηράκλειο λοιπόν είμαστε σήμερα για να έχουμε μια σειρά από συναντήσεις με τους πολίτες του Ηρακλείου, με φορείς, συλλόγους, συλλογικότητες της πόλης. Είναι για μας εξαιρετικά σημαντικό να ακούσουμε τη φωνή των πολιτών. Γιατί θέλουμε, φιλοδοξούμε, η Νέα Αριστερά να είναι εκείνη η πολιτική δύναμη η οποία θα εκφράσει αυτούς τους πολίτες, θα τους δώσει φωνή. Υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας, δυστυχώς, πάρα πολλοί συμπολίτες μας, πάρα πολλές συλλογικότητες, πάρα πολλά κινήματα, τα οποία δεν ακούγονται, τα οποία νιώθουν αποκλεισμένοι από το πολιτικό σύστημα. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε η φωνή αυτών των ανθρώπων. Πραγματοποιούμε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, γιατί θέλουμε η Νέα Αριστερά να ριζώσει στην ελληνική κοινωνία. Ξεκινήσαμε, όπως γνωρίζετε, πριν από 1,5 μόλις μήνα από την Βουλή, από το κοινοβουλευτικό επίπεδο, με τη συγκρότηση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Τώρα ο στόχος, η φιλοδοξία μας είναι ακριβώς η Νέα Αριστερά να βρεθεί παντού, σε όλη τη χώρα. Και γι' αυτό και εδώ στο Ηράκλειο σήμερα, πέρα από τις επαφές και τις συναντήσεις που θα έχουμε, θα πραγματοποιήσουμε το απόγευμα και μια ανοιχτή εκδήλωση, συνέλευση με τους συμπολίτες μας, με τους φίλους και τις φίλες, τους συντρόφους και τις συντρόφισσες της Νέας Αριστεράς που ήδη έχουν ενταχθεί στο εγχείρημά μας. Ένα εγχείρημα το οποίο όμως θέλουμε να μεγαλώσει, θέλουμε να διευρυνθεί και θέλουμε να συμπεριλάβει και νέους ανθρώπους, νέους και ηλικιακά αλλά και πολιτικά, που μπορεί να μην είχαν συμπορευτεί μαζί μας μέχρι σήμερα, αλλά που τώρα βλέπουν ότι στα αδιέξοδα τα οποία δημιουργεί η μονοκρατορία της δεξιάς του κυρίου Μητσοτάκη, πρέπει να υπάρξει μια πιστική, σοβαρή, τεκμηριωμένη και μαχητική αριστερή και προοδευτική απάντηση. Και την απάντηση αυτή μπορεί να τη δώσει η Νέα Αριστερά. Θα είστε παντού και στις ευρωεκλογές δυναμικά, κύριε Χαρίτση. Βεβαίως, οι ευρωεκλογές είναι για μας μια πάρα πολύ μεγάλη πολιτική πρόκληση. Θα είναι οι πρώτες εκλογές στις οποίες θα κατέλθει η Νέα Αριστερά και θέλουμε να δώσουμε εκεί το στίγμα της παρουσίας μας και με εκλογικούς όρους. Γι' αυτό λοιπόν θα τη δώσουμε αυτή τη μάχη των ευρωεκλογών με ένα ανοιχτό ευρύ ψηφοδέλτιο, στο οποίο θέλουμε να εκφραστούν όλες οι δυνάμεις οι οποίες ήδη μέχρι σήμερα, αλλά ακόμα περισσότερο και αυτές οι οποίες μας παρακολουθούν με ενδιαφέρον και θα ενταχθούν στην πορεία στις τάξεις μας. Γι' αυτό λοιπόν στις ευρωεκλογές θα δείτε ότι η Νέα Αριστερά θα συμμετέχει με μια λίστα υποψηφίων η οποία θα εκφράζει ακριβώς αυτήν την δυναμική την οποία θέλουμε να έχει το εγχείρημά μας. Είναι μια μεγάλη μάχη για την Ευρώπη, είναι μια μεγάλη μάχη για την Ελλάδα, είναι μια μεγάλη μάχη και για την Νέα Αριστερά. Πολύ συγκεκριμένες, ναι, πολύ συγκεκριμένες οι επισκέψεις σήμερα, ιδιωτικά πανεπιστήμια και υγεία, κύριε Χαρίτση. Βεβαίως, κάνουμε επισκέψεις σε χώρους που έχουν για μας εξαιρετικά μεγάλη σημασία, έχουν όμως μεγάλη σημασία και για την ελληνική κοινωνία. Στο Πανεπιστήμιο, λοιπόν, μιας και βρισκόμαστε στο παραπέντε, αν θέλετε, της απόπειρας ιδιωτικοποίησης που επιχειρεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θέλουμε να δώσουμε το στίγμα της υπεράσπισης και της αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Και βεβαίως και στα νοσοκομεία, εκεί όπου έχουμε δει τα τελευταία χρόνια μια πρωτοφανή κατάρρευση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, μια συνειδητή προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη να υποβαθμιστεί και να απαξιωθεί το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, εμείς με την παρουσία μας, με τις προτάσεις μας, θέλουμε να τονίσουμε την ανάγκη στην εποχή μας ενίσχυσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Αν κάτι μας δίδαξε η πανδημία, είναι ότι χωρίς ένα σοβαρό σύστημα παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους και για όλες, δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για κοινωνική συνοχή, ούτε για ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν το στίγμα θα δώσουμε και στις επαφές που θα κάνουμε στο νοσοκομείο σήμερα στο Ηράκλειο. Μοιραία, δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε. Ένα σχόλιο για την επιστολική ψήφο και τα όσα έχουν προηγηθεί και τη στάση της αντιπολίτευσης από τη μεριά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, νομίζω θα είδατε κι εσείς χθες ότι στη Βουλή αυτό το οποίο επιχειρήθηκε από τη μεριά της κυβέρνησης ήταν ένα, θα έλεγα, μικρό κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Γιατί ουσιαστικά χωρίς την παραμικρή διαβούλευση, χωρίς καν να έχει γίνει συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς καν να έχει περάσει από την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής, ήρθε μια τροπολογία η οποία ορίζει ότι ο μοναδικός τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας των εθνικών εκλογών, παρότι το νομοσχέδιο ήταν για τις ευρωεκλογές και μόνο, των εθνικών εκλογών για τους απόδημους είναι η επιστολική ψήφος. Εμείς πρέπει να σας πω ότι είμαστε υπερήφανοι, γιατί η στάση μας ήταν εξ αρχής μια στάση δημοκρατικής σοβαρότητας και θεσμικής υπευθυνότητας. Μια στάση η οποία δικαιώθηκε τελικά
από τους τακτικισμούς και αυτήν την θεσμική παρεκτροπή από την πλευρά της κυβέρνησης. Δυστυχώς είδαμε άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης και μάλιστα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να σπέβδουν να δώσουν τη συνένεσή τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και τελικά να αναγκάζονται τελευταία στιγμή να ανακρούσουν πρίμνα όταν είδαν ότι προχωράει αυτή η πραξικοπηματική λογική από τη μεριά του Υπουργείου Εσωτερικών. Χρειάζεται στα θεσμικά ζητήματα να τα αντιμετωπίζουμε με δημοκρατική υπευθυνότητα. Εμείς αυτό κάναμε από την πρώτη στιγμή, αυτό αναδείξαμε και στη Βουλή, την αντισταγματικότητα των διατάξεων και τους κινδύνους που εμπεριέχουν για τη δημοκρατία μας και σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε. Η Νέα Αριστερά θα είναι η δύναμη της δημοκρατικής υπευθυνότητας, η δύναμη της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ελληνικού λαού.